Να πάμε λίγο στην ψυχολογία των οικογενειών που ακόμα δεν έχουν ταυτοποιήσει τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και στην ψυχολογία εκείνων πραγματικά που κατάφεραν να ζήσουν, να επιζήσουν και να συνεχίσουν. Θέλω να πάμε στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, την ψυχολόγο στο Χαμόγελο του Παιδιού, να την καλησπερίσω. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Στο πέμπτο σε όλη η χώρα από την ανίποτη τραγωδία, κυρία Παπαδάτου, το θέμα είναι αν υπάρχει αύριο. Από τη μία και για τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και για κάποιον ο οποίος τα κατάφερε, έζησε και πρέπει να συνεχίσει τη ζωή του. Είναι πραγματικά όχι απλά λυπηρή όλη αυτή η εμπειρία που ζούμε, αλλά πέρα από τα όρια ίσως του τραγικού. Φυσικά και υπάρχει ένα αύριο που για κάποιες οικογένειες ήταν πολύ πολύ δύσκολο, βιώνοντας συγκλονιστικές απώλειες, για ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί. Νομίζω είναι στιγμές που όλοι μαζί μπορούμε να δείξουμε τη συμπαράστασή μας. Το χαμόγελο του παιδιού εννοείται ότι είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα στις αρχές, δίπλα στους θεσμούς για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και τα παιδιά αυτών των οικογενειών. Η γραμμή μας, η εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά 1056, είναι στη διάθεση όλων των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Έχετε δεχτεί κλήσεις, κυρία Παπαδάτου, και αν ναι, έχουν ως επίκεντρο? Έχουμε δεχτεί ποικιλία κλήσεων και όσον αφορά στη στήριξη ανθρώπων που έχουν ζήσει τις απώλειες, αλλά και αρκετών οικογενειών που βιώνουν εμέσως αυτή την απώλεια, που έχουν έτσι τα παιδιά τους αναστατωθεί, που οι ίδιοι οι γονείς δεν έχουν πώς να διαχειριστούν αυτές τις πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι και στο παρελθόν έχουμε τύχει σε τέτοιες καταστάσεις, με τις πυρκαγιές στο μάτι, στη Βόρεια Εύβοια, όπου πραγματικά όχι μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά και όλη η υπόλοιπη κοινωνία είναι πολύ συγκλονισμένη, πολύ μουδιασμένη και δυσκολεύεται να διαχειριστεί όλο αυτό το συναισθηματικό φορτίο. Επειδή, κυρία Παπαδάτου, είναι αυτές οι πρώτες ώρες που αρκετοί άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς τι έχει συμβεί, ούτε στους δικούς τους ανθρώπους, ούτε γενικότερα σαν συμβάν, αυτό το τραγικό συμβάν, πώς αντιμετωπίζουν τις επόμενες μέρες αυτές οι οικογένειες, κάποια βήματα αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν ξανά και ξανά, γιατί ξέρετε, και στην τηλεόραση και στα μέσα κυκλοφορούν αυτές οι εικόνες οι οποίες τους στιγματίζουν για όλη τους τη ζωή. Το ξεπερνούν κάποια στιγμή αυτό? Και αν το πένθος ξεκινά βέβαια με την ταυτοποίηση της ορού, τους δικούς τους ανθρώπους δηλαδή. Σίγουρα το να υπάρξει μία εξέλιξη καθοριστική που ίσως δεν αφήνει περιθώρια για ελπίδες, είναι ένα κλείσιμο. Τουλάχιστον μπορεί να ησυχάσει αυτή η ανησυχία των ανθρώπων ότι έχει δοθεί ένα οριστικό τέλος και να ξεκινήσει και η διαδικασία του πένθους. Είναι στιγμές που οι άνθρωποι βιώνουν με πολύ μεγάλο σοκ, με μούδιασμα, με άρνηση όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σιγά σιγά με το χρόνο έρχεται και η αποδοχή βέβαια αυτών των γεγονότων. Νομίζω ότι το να υπάρχει απόλυτη συμπαράσταση, αλληλεγγύη, ένα υποστηρικτικό δίκτυο γύρω από αυτές τις οικογένειες είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα. Είναι μια πρόκληση νομίζω και για όλες τις υπηρεσίες. Όσο πιο πολύ υποστήριξη δεχθούν, όσο πιο πολλούς ανθρώπους έχουν στο πλευρό τους, κατάλληλους επαγγελματίες, νομίζω ότι μπορούν έτσι να σταθούν ξανά κάποια στιγμή στα πόδια τους και να υπάρξουν οι επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Μπορούμε να τους πούμε κάτι, γιατί είπατε ότι χρειάζονται συμπαράσταση, ακόμα και το να βρισκόμαστε δίπλα, σιωπηλοί, ξέροντας όμως ότι είμαστε εκεί, είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση και τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν αυτό το τραγικό συμβάν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μία φόρμουλα, μία συνταγή που θα καλύψει τόσων πολλών ανθρώπων τις ανάγκες, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές οικογένειες, πολλά συγγενικά πρόσωπα, πολλούς φίλους που βιώνουν αυτή την απώλεια αυτή τη στιγμή. Νομίζω ακόμα και ότι υπάρχει αυτή η μαζική απώλεια, ότι ακόμα και αυτό δίνει μια συλλογική αίσθηση υποστήριξη. Χρειάζονται οι κατάλληλοι επαγγελματίες να είναι στο πλευρό τους, η πρόσβαση σε υπηρεσίες, να δούμε τι
ίσως λίγο πιο εξατομικευμένα, κάθε οικογένεια τι ανάγκες έχει, που μπορεί να είναι και πρακτικού επίπεδου έτσι, με κάποιο τρόπο, να νιώσουν με κάποιο τρόπο ξανά ασφαλείς και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών αυτών. Και φυσικά για τους τραυματίες που πολλές φορές μπροστά στην απώλεια μια ζωή, κατά κάποιο τρόπο έτσι ξεχνάμε και ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Συγγνώμη. οι οποίοι χρειάζονται και αυτή την κατάλληλη αποκατάσταση έτσι, και σωματική αλλά και ηθική για όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Παπαδάτου. Ευχαριστούμε θερμά.